Στην απρόσκοπτη προσβασιμότητα όλων, στοιχηματίζει ο Δήμο Ηρακλείου σε μια προσπάθεια να κάνει πιο εύκολη τη ζωή των συνανθρώπων μα με κινητικά προβλήματα. Έτσι, διευκολύνει την προσβασιμότητα των μαθητών αμαία στα σχολεία με την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινή για την εξυπηρέτησή του σε σχολικέ μονάδε, το κόστο τη οποία φτάνει τι 481.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημο 2. Έχουμε δουλέψει τα τελευταία χρόνια με μια συστηματική προτεραιότητα τόσο για τη βελτίωση προσβασιμότητας για εμποδιζόμενα άτομα γενικά, αλλά και για την αναβάθμιση των σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Ηρακλείου. Και τα δύο εγχειρήματα έχουν αυξημένη σημασία και αυξημένη δυσκολία. Το έργο αφορά σε 75 ράμπε και 51 χώρου υγιεινή σε 75 σχολικέ μονάδε τη πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Δήμου Ηρακλείου. Σήμερα οι μαθητέ καλούνται να αντιμετωπίσουν σημαντικέ δυσκολίε ενώ πολλέ φορέ καθηγητέ αλλά και γονεί αναγκάζονται να βρουν μόνοι του κάποιε λύσει, έστω και προσωρινέ. Οι μαθητέ όλοι φοιτούν σε ασφαλεί χώρου και τώρα πάμε ένα βήμα παραπάνω να καταστήσουμε προσβάσιμα με ράμπε πολλά σχολεία της πόλης με ένα έργο κοντά στο μισό εκατομμύριο που είναι ήδη δημοπαρατημένο και πρόκειται να αναδειχθεί ομοιοδότης σύντομα και θα ξεκινήσουμε παρεμβάσεις με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2 μια πολύ νομίζω σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών την οποία υποστηρίζουμε εμεί ενεργά με αυτό το έργο. Ωστόσο, όλοι συμφωνούν στο ότι οι προσωρινέ λύσει δεν είναι λύσει. Και μάλιστα, ειδικά σε ό,τι αφορά σε μικρά παιδιά, το δικαίωμα στην ομαλή μετακίνηση αλλά και στην εξυπηρέτηση των βιολογικών του αναγκών είναι σημαντικό.